πολλοί από το σημερινό πολιτικό προσωπικό ενοχλούνται από αυτά τα λόγια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μια κοινωνική συνέβρεση. Δεν είμαστε για να κάνουμε σοβαρά. Είμαστε για να καταθέσουμε, πρόταση εξόδου από το τέλο. Είμαστε για να δώσουμε τη μάχη απέναντι σε αυτά που βαλτώνουν. Δεν είμαστε εδώ για να πανηγυρίσουμε καμία κομματική νίκη. Είμαστε εδώ για να χτυπήσουμε αυτά που μας πληγώνουν. Για να τα χτυπήσεις, πρέπει να συζητήσεις για αυτά. Πρέπει να συζητήσεις για αυτά. Δεν υπάρχει ευχάριστη δυσάρεστη συζήτηση. Υπάρχει μόνο η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Υπάρχει η συζήτηση που πρέπει να γίνει και τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει και το πολιτικό προσωπικό. Υπάρχει το πολιτικό προσωπικό στο σημερινό κάδρο. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στο κάδρο των περιφερειακών εκλογών, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Υπάρχει στο κάδρο πολιτικό προσωπικό, το οποίο μετά από 30 χρόνια παραμονή στην εξουσία ζητάει παράταση. Έτσι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό το οποίο δεν προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις σε 30 χρόνια και χρειάζεσαι άλλα 5 για να το ολοκληρώσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύτηκες, σκέφτηκες, σχεδίασες σε 30 χρόνια και δεν σου φτάσαν. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς σηκώνεις η σημαία της επανάστασης ή της ανατροπής, όντας γέννημα θρέμα, ενός πολύ σκληρού συστήματος εξουσίας. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς διακηρύσεις την ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατεβαίνεις με 2 ή 3 χρήσματα. Χρήσματα. Είναι σαν να λέμε ότι κάποιος είναι σε ένα πάρτι 30 χρόνια. Όταν τελείωσαν τα ποτά, βγήκε έξω και κατήγγειλε το γλέντι. Αλλά όταν τελείωσαν τα ποτά, έτσι, μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, με όρους ρεαλισμού, χωρίς μακιγιάζ, με όρους ρεαλισμού, πολιτικού ρεαλισμού, χωρίς μακιγιάζ, δεν είμαστε στα παρασκήνια ενός θεάτρου. Είμαστε γυμνοί απέναντι στα προβλήματα και απέναντι στην κοινωνία. Έτσι. Γυμνοί. Και γιατί είμαστε γυμνοί? Γιατί είναι η ένταση της περίοδου τέτοια. Είναι η κρισιμότητα της περίοδου τέτοια. Είναι τα συναισθήματα που η κοινωνία έχει τέτοια που μας απογυμνώνει. Και καιρός είναι να μας απογυμνώσουν. Όλους όσους εκτιθέμεθα. Προσωπικά σηκώνω πρώτο στο χέρι, πρόθυμος να συζητήσω για όλα αυτά, να κρυφθώ για όλα αυτά και για τις διαδρομές αυτές. Το ποιος γεννήθηκε πού, πολιτικά εννοώ, ποιος γεννήθηκε πού, πότε και πώς περπάτησε. Γιατί ξέρετε, ο λαϊκισμός σήμερα ήταν πάντα μοντέλο να είσαι στην πολιτική. Σήμερα είναι ακόμα πιο εύκολο γιατί το να εκμεταλλευτείς συναισθήματα ήταν πάντα εύκολο. Και λες να εισπράξω. Να εισπράξω θυμό, να εισπράξω οργή, να εισπράξω αγανάκτηση. Καμία αντίρρηση. Στο πρόσωπο ποιου. Στο πρόσωπο του επαναστάτη. Ποιου επαναστάτη. Και όλο αυτό το χυδαίο σύστημα, κεντρικό, κομματικό, ποιοι το στήριξε. Ποιοι ήταν οι πυλώνες. Το μακρύ χέρι αυτού του συστήματος, το οποίο εδρεύεται στην πλατεία Συντάγματος, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Το μακρύ χέρι αυτού του συστήματος, σε αυτόν τον απομακρυσμένο τόπο ποιοι ήταν. Δεν έχω ονοματεπώνυμο. Πώς λειτουργούσε εδώ, ανώνυμα. Έχω ονοματεπώνυμο. Έτσι. Το κάδρο είναι συγκεκριμένο. Αλλά η συζήτηση οδηγείται
πολύ ωραία συζήτηση αυτή για να σκεπάσει, να καλύψει ευθύνες, πρόσωπα, παρελθόν, ιστορία και διαδρομή. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργος Καθημάρχος που γνωρίζετε ότι στα λόγια μου, στον λόγο μου, δεν έχω πρόβλημα να ξεπεράσω το φλοιό και να πάω μέσα στην ουσία. Και λέω το εξής, στο τραπέζι όλες οι διαδρομές. Στο τραπέζι ποιος, πότε, διαχειρίστηκε, τι και πώς. Στο τραπέζι πού γεννήθηκε ο καθένας, πολιτικά. Γιατί σε αυτό το τόπο, στο τέλος, θα καταλήξουμε να κρατάνε τη σημαία της Επανάστασης, να την κρατάνε η ηθική αυτοργή, για να μην σας πω και φυσική αυτοργή. Έτσι. Αλλά επειδή δεν μιλάμε για θέματα δικαιοσύνης, μιλάμε για πολιτικά ζητήματα, αυτό είναι η δική μας δουλειά να κάνουμε. Έτσι. Ηθικός ή φυσικός αυτουργός ή μια επαναστάσεως, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει. Και αν ο ίδιος σε λύση να το κάνει, κάποιοι θα πρέπει να το αναλύσουν. Πάμε λοιπόν στο θέμα της Ραϊάννα. Το ερώτημα ποιο είναι με τη Ραϊάννα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση, ξέρετε για τη Ραϊάννα. Πάρα πολύ. Διασκεδάζω, φανταστείτε. Η αγωνία των κατοίκων εδώ του νησιού είναι τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα σχετικά με την Ryanair και πώς κρίνετε εσείς προσωπικά τους χειρισμούς που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από τον Δήμο με την εταιρεία. Αυτή είναι η ερώτηση. Ryanair. Και συμπληρωματικά ο Δήμος Πίτσης, αν θα συμμετέχει η περιφέρεια. Πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν είμαι από τους χειριστές του ζητήματος. Λοιπόν, προφανώς δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν είμαι χειριστής του θέματος Ryanair με οποιοδήποτε τρόπο δεν συμμετέχω στη διαχείριση του ζητήματος αυτού σήμερα που σας μιλάω. Στο παρελθόν, βεβαίως 2009 και αρχές του 2010, υπήρξε ένας από τους κεντρικούς διαχειριστές αυτού του θέματος. Θέλω να πιστεύω ότι τότε έγινε κάτι θετικό. Κοντέψαμε σε αυτόν τον τόπο να τραπούμε πια, να πούμε ότι ξέρετε, είμαστε μέσα σε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν για αυτό το ζήτημα. Μαζί με άλλους. Αλλά δουλέψαμε κι εμείς. Ας πούμε ότι είχαμε ένα ποσοστό διψήφιο, να μην πω πόσο, έτσι, για να μην θίξω κάτι. Ας πούμε ότι ο Μιλόν είχε σηκώσει πάνω του και το βάρος της υπογραφής, της ευθύνης. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Σε θεσμικό, συλλογικό ή και προσωπικό επίπεδο. Έτσι. Αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία, έτσι. Και προφανώς σε κάποιο διάστημα της ζωής αυτού του ζητήματος έπεσε και αυτό θύμα μιας πολιτικής συζήτησης ή αντιπαράθεσης κτλ. Όπως όλα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε. Η Ryanair είναι αναγκαία στον τόπο. Έχουμε έδαφος, έχουμε κοινό έδαφος να συζητήσουμε. Μάλλον ναι,